Σας έλεγα λοιπόν ότι με βάση τους προϋπολογισμούς που έχουν συντάξει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία την τελευταία δεκαετία, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει, συγκρατήστε το νούμερο, 340 δισεκατομμύρια για τόκους και χρεολύσια. Εάν δεν προσθεθούν τα χρέη για βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ο ελληνικός λαός μέσα αυτή τη δεκαετία έχει πληρώσει πάνω από 500 δισεκατομμύρια. Και τώρα τι έρχονται και του λένε, ότι χρωστάει άλλα τόσα. Μα είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι λύση. Τι να κάνουμε, να κλείσουμε τα σύνορα και να πούμε δεν επιστρέφουμε? Θα σας πω. Το έχει κάνει το Εκουαδόρ, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αν είναι λύση. Και επαναδιαπραγματεύτηκε. Με τους όρους που επέβαλαν. Αυτό λέτε να κάνουμε. Με τους όρους, το Εκουαδόρ και η Αργεντινή, το κάνανε με τους όρους των δικών τους, πώς να σας το πω τώρα, για να μην θίξω πρόσωπα και επιπολήψεις. Με τους όρους των Λάτσιδων. Τον εκεί Λάτσιδων. Λοιπόν, εγώ δεν λέω. Αρχίσατε τα ονόματα. Άρχισα, ναι. Αλλά μην... Σε κάθε εκπομπή που έρχεστε. Σε κάθε εκπομπή, διότι και εγώ έχω όνομα και αυτοί έχουν όνομα. Όλοι έχουν όνομα πια σε αυτή τη ζωή. Λέω λοιπόν. Η Αργεντινή πάγωσε τις καταθέσεις το Δεκέμβριο του 2001 και έτσι κατέρευσε. Με έτσι, το πάγωμα των καταθέσεων. Λέω λοιπόν. Έτσι. Δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι λύση να πληρώνεις 500 δισεκατομμύρια σε μια δεκαετία και να σου λένε ότι χρωστάς άλλα τόσα. Αυτό δεν πάει πουθενά. Αν λύση λοιπόν είναι να υποθηκεύσουμε την Ελλάδα για τα επόμενα 100 χρόνια, αν αυτή είναι η λύση, αν η λύση είναι να δουλεύει ο άνθρωπος 50 χρόνια για να πάρει 360 ευρώ σύνταξη, αν η λύση είναι να μειώσουμε στο μισό τα 1000 ευρώ που παίρνει ο άνθρωπος, ο μισθωτός, λοιπόν με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι λύση. Υπάρχει άλλη λύση. Που λέει, δεν πληρώνουμε για όλους αυτούς που κονομάνε και σας εξήγησα προηγουμένως ποιοι είναι. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Δεν πληρώνουμε τα χρέη μας. Δεν πληρώνουμε για να συνεχίζουν να έχουν αυτό. Πλούτο, κέρδη. Ναι, πάντως αυτούς δεν πληρώνουμε τόκους, δεν πληρώνουμε. Ποιος δεν πληρώνει? Δεν πληρώνουμε τα χρέη. Δεν πληρώνουμε όλους αυτούς οι οποίοι πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού και εξήγησα ποιοι είναι. Να σας πω ποιοι είναι, κύριε Βορύδη. Όταν βγήκε το ομολογιακό δάνειο πριν από 15 μέρες με 6,3. Ακούστε λίγο. Και τις συνέπειες. Θα σας πω αμέσως. Με 6,3%. Αν δεν υιοθετήσουμε 40... αυτό που είπε ο Μάκης Παπαδόπουλος. Μην το κάνουμε αυτό. Ότι δηλαδή σε τελευταία ανάλυση πρέπει να πάμε σε μια τέτοιου τύπου λύση. Θα σας πω αμέσως. Έτσι, η λαϊκής κυριαρχίας. Θα σας πω αμέσως. Εμείς τα λέμε ότι. Εσείς αυτό λέτε. Εγώ λέω ότι είναι συνεπής η θέση αυτή. Την κατάλαβα. Η καπιταλιστική Ελλάδα που θα έλεγε να μην πληρώσει τα χρέη δεν είναι διέξοδος. Ακριβώς. Γι' αυτό έτσι. Ακούστε ποια είναι η διέξοδος. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς. Η διέξοδος δηλαδή δεν είναι. Ακούστε ποια είναι η διέξοδος λοιπόν. Συμφωνήσαμε όλοι. Είναι. Και διέξοδος. Έτσι. Ότι έτσι εδώ είναι συνεπές αυτό που λέει το Κουκουέ. Λέει, θα κάνουμε κομμουνιστικό καθεστώς και δεν πληρώνουμε κανένα. Αυτό είναι. Το κατάλαβα. Το άλλο δεν κατάλαβα. Όπως σας είπε, αλλεργία αν και σοσιαλιστικό κόμμα στα χαρτιά. Έτσι. Λοιπόν, δεν μεταθέτουμε όμως όλες τις λύσεις στο σοσιαλισμό. Εμείς λέμε ότι μπορούμε άμεσα να υπάρξουν μέτρα ρήξης στην αντίθετη κατεύθυνση. Τα πράγματα μπορούν να λυθούν. Πάρα πολύ λίγο χρόνο. Να λέμε πάρα πολύ λίγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα παρακαλέσω να μιλάτε τέσσερις μαζί. Δεν γίνεται έτσι. Στο Κόσοβο και στο Αφγανιστάν. Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ. Υπέρογκα όπλα. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Παπαδόπουλε, για να κλείσετε. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδόπουλε, συγκεκριμένα πράγματα και κάνετε τα αντίθετα. Όπως ακριβώς το περιέγραψε ο κύριος Παπαδόπουλε. Αυτούς λοιπόν δεν τους πληρώνουμε. Όχι στα πλαίσια μιας καπιταλιστικής Ελλάδας, μια Ελλάδα έξω λοιπόν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έξω από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε αυτά τα αποτελέσματα, μια Ελλάδα που επειδή διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο μέσων παραγωγής, επειδή διαθέτει ελληνικό λαό και εργατικό και πολυμήχανο και πολύπειρο, επειδή διαθέτει πλουτοπαραγωγικές πηγές, επειδή η Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε ψωροκόστενα, έχει λοιπόν τη δυνατότητα αυτός ο τόπος να πάμε κλείσετε, κύριε, σε κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Που σημαίνει ο παραγούμενος πλούτος ανήκει στον ελληνικό λαό και δεν ανήκει στους κυφήνες της πλουτοκρατίας κατά τον Πλάτωνα. Αυτό κατά τον Πλάτωνα. Μια άρα λοιπόν, άρα, λοιπόν κύριε Βορύδη, σε αυτή την Ελλάδα. Κύριε Μπογιόπουλε, με ακούτε? Σας ακούω.